Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τη συνάδελφο Έλλη Κοκάλη, η οποία βρίσκεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Μανώλη Δαμουλάκη, διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δαμουλάκη, που μας διαθέτετε από το χρόνο σας για να κάνουμε έτσι μια πρώτη σύντομη συζήτηση, σχετικά ξεκινώντας μάλλον από τα αίτια αυτής της κατάστασης. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχει μεσολαβήσει μια πολύ ωραία αυτοψία έρευνα από τους αρμόδιους αξιωματικούς του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής στο χώρο αυτό, ο οποίος κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε, ερευνώντας κάθε σπιθαμή και βεβαίως αξιοποιώντας κάθε πληροφορία για να συνθέσουν το σκηνικό και να μπορέσουν να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πώς προκλήθηκε αυτή η τεράστια καταστροφή, αλλά και ο πολύ μεγάλος κίνδυνος που υπήρξε για τους ανθρώπους. Από ευτύχημα δεν είχαμε κάτι πιο δυσάρεστο, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Γεωργίας της Μακάκη. Καταρχάς, κύριε Δαμουλάκη, θα θέλαμε να μας δώσετε μία εικόνα για το πώς καταφέρατε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Είχαμε πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί και όντως ήταν ένα περιστατικό που σας κινητοποίησε την νύχτα. Ναι, εμείς η πρώτη πληροφόρηση ήρθε στο κέντρο μας 8 και 25 το βράδυ. Οπότε είχαμε όμως και πληροφορίες για ένα σοβαρό περιστατικό. Μάλιστα είχαμε και τις πληροφορίες ότι είχε ακουστεί έκρηξη ήδη. Οπότε η κινητοποίησή μας ήταν και άμεση αλλά και ενισχυμένη. Συνολικά 6 πυροσβεστικά οχήματα με 15 άντρες ενήργησαν και ολοκλήρωσαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς 4 ώρες περίπου μετά την εκδήλωσή της. Φτάνοντας, υπήρχε φωτιά η οποία είχε απλωθεί παντού. Ναι, οι εικόνες οι πρώτες που αντίκρισαν οι πυροσβέστες ήταν ότι είχε καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και από τις εικόνες που έχουμε δει ότι είχε ισοπεδωθεί. Αυτή ήταν η κατάσταση που αντικρίσαμε, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, με πολλές φλόγες στο εσωτερικό του κτιρίου και πολλά διάσπαρτα συντρίμμια σε μεγάλη απόσταση που με το φως της ημέρας, την επόμενη μέρα δηλαδή σήμερα, είδαμε ότι είχαν εκτιναχθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, πάνω και πέρα από 100 μέτρα, 150 μέτρα περίπου. Άρα, το γεγονός ότι έκυγε η φωτιά τόσες ώρες. Με δεδομένο ότι ο κίνδυνος της επέκτασης ήταν αρκετά μεγάλος, το επίπεδο της επικινδυνότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο, ποιο ήταν? Δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασης. Ήταν η πιο κοντινή κατοικία από ό,τι μια πρόχειρη εκτίμηση που έκανα είναι περίπου γύρω στα 40 μέτρα. Δεν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης της πυρκαγιάς. Ο πρωτογενής κίνδυνος είχε περάσει και προκλήθηκε από το οστικό κύμα της έκρηξης που είχε προηγηθεί. Οπότε εμείς είχαμε καθαρά σαν έργο να ολοκληρώσουμε την κατάσβεση στον αρχικό χώρο εκδήλωσης. Βέβαια, πάντα με μια επιφύλαξη έτσι και με μια προσπάθεια και προσοχή για πιθανόν κίνδυνο για κάποια δευτερογενή έκρηξη, γιατί δεν γνωρίζαμε εμείς το λόγο τον οποίο προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Το γεγονός ότι έκαιγε τόσες ώρες η φωτιά σημαίνει ότι υπήρχε ύλη, υπήρχαν έφλεκτα υγρά όπως αποδείχτηκε. Έχετε μια εικόνα για τι ποσότητες μιλάμε και πώς τροφοδότησαν αυτές τη φωτιά? Κοιτάξτε, στον χώρο μέσα του εινοποιείου, από στα χτιρίου, υπήρχαν τα ξύλινα βαρέλια του αποθήκευσης κρασιού. Από εκεί και πέρα εμείς δεν γνωρίζαμε για ποσότητες άλλου καύσιμου υλικού. Την επόμενη μέρα βέβαια μάθαμε από τον διοικητή ότι υπήρχε μια δεξάμενη πετρελαίου. Κατά τη δικιά του τη δήλωση 4 με 5 τόνους, αλλά και ο άνθρωπος δεν θυμόταν τις ποσότητες ακριβώς, και με την οποία λειτουργούσε καυστήρας για την κεντρική θέρμαση του κτιρίου, γιατί το είδαμε και εμείς, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν καλοριφέρ, αλλά και για την λειτουργία του καυστήρα του καζανιού. Από ό,τι γνωρίζουμε, υπήρξε αυτή η πολύ ωραία αυτοψία και η δική σας αξιωματική έμπειρη και με την συνδρομή, φαντάζομαι, και της αστυνομίας και πυροτεχνουργών. Τι είναι αυτό που αναζητάτε σε αυτά τα ερείπια, σε αυτά τα συντρίμμια, πώς προχωράει η έρευνα για να καταλήξετε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, δεν είναι ένα απλό περιστατικό, δεν είναι ένα καθημερινό περιστατικό. Όχι ότι είναι σπάνιο. Όμως εμείς
προσπαθούμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι, όπως λένε, συλλέγοντας κάθε στοιχείο από τον τόπο του περιστατικού που μπορεί να μας βοηθήσει στην εξιχνίαση της αιτίας της πυρκαγιάς, συλλέγοντας πληροφορίες και παίρνοντας και καταθέσεις από μάρτυρες που άκουσαν ή είδαν οτιδήποτε. Επίσης έχουμε λέξει και το καταγραφικό, γιατί υπήρχε σύστημα κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Δεν γνωρίζουμε όμως το περιεχόμενο ακόμα και θα αποσταλεί για επεξεργασία στην Αθήνα. Από τις μαρτυρίες και την εικόνα που έχετε, προφανώς προηγήθηκε η έκρηξη και ακολούθησε η φωτιά? Είναι συγκεχημένες πληροφορίες. Άλλοι λένε το έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Δηλαδή, επιστημονικά εσείς μπορείτε να... Δεν είναι εύκολο. Και δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Μπορώ να κάνω μάλλον πολλές υποθέσεις και σενάρια μπορούν να γίνουν πολλά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, όταν μιλάμε για την αιτία της πυρκαγιάς, να έχουμε αποδείξει και όχι να κάνουμε υποθέσεις. Πάντως υπήρχαν πολύ μεγάλες ποσότητες συνοπνεύματος, και η τσικουδιά και τα υπόλοιπα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε τις ποσότητες που υπήρχαν μέσα και ούτε και την επόμενη μέρα μπορούμε να καταγράψουμε. Γιατί η καταστροφή ήταν ολοσχερής. Από τα βαρέλια έχουν μείνει μόνο τα στεφάνια, τα μεταλλικά στεφάνια, και δεν γνωρίζουμε ακριβώς εμείς τις ποσότητες. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο κύριος Δαμουλάκης ήταν σαφέστατος στις απαντήσεις του. Από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι θα μεσολαβήσει ένα διάστημα μέχρι να καταλήξουν κάπου σε ό,τι αφορά τα αίτια που προκάλεσαν όλη αυτή την καταστροφή. Μας είπε και ο κύριος Δαμουλάκης ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν πολύ σοβαρά. Λοιπόν, Έλλη, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσω. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Δαμουλάκη για τον χρόνο που μας διέθεσε. Σας ευχαριστώ και εγώ.